Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρομακτικές διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε στην κοινότητα Μέση της Νάξου. Όπως σας μεταδώσαμε σε έκτακτο δελτίο ειδήσεων, μία αγρότησα βρήκε τραγικό θάνατο στη μάχη με τις φλόγες, ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνται δύο κάτοικοι του χωριού. Πριν από λίγα λεπτά, μιλήσαμε και πάλι με την κυρία Αγγελική Κουφοπούλου από το επαρχείο της Νάξου. Κυρία Κουφοπούλου, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή πλέον στην Νάξο? Η φωτιά έχει επεκταθεί πάρα πολύ, υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν αναμονή των ενισχύσεων που περιμένουμε από τη Σύρο, από την Ομαρχία, η Διεύθυνση Δασών που συντονίζει όλες τις ενέργειες. Απειλούνται χωριά, απειλούνται κάτοικοι, έχουμε θύματα, τι ακριβώς έχει συμβεί? Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ένα θύμα, μία κυρία, 77 ετών, νεκρή, Φακίνου Κυριακή λέγεται. Στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά στη γεωργική εκμετάλλευση που βρισκόταν, κάηκε. Ήδη κάποια στιγμή μας είπανε για δύο αγνοούμενους. Αυτή τη στιγμή όμως δεν το έχουμε διασταυρώσει αυτό πλήρως. Και κάποιος Κουφόπουλος Αντώνης, πάλι και αυτό στην προσπάθειά του να βοηθήσει την κατάσβεση, βρίσκεται στο κέντρο υγείας με κάταγμα και θα διακομιστεί στην Αθήνα. Ήδη ενώ μας μιλούσαν για τη μέση ότι απειλείται το χωριό, αυτή τη στιγμή εκεί η εστία μάλλον έχει απομακρυνθεί και βρίσκεται σε ένα άλλο χωριό, πάλι στην ορεινή Νάξο, που λέγεται Σκαδό. Βαριά είναι αυτή την ώρα η ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο Κρήτης μετά τις άγριες συμπλοκές μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, ενώ συνεχίζεται η κατάληψη της νομαρχίας από τους σταφυδοπαραγωγούς. Ο απεσταλμένος μας στο Ηράκλειο, Δημήτρης Σταυρόπουλος, μεταδίδει. Συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα ο αποκλεισμός και η κατάληψη της νομαρχίας Ηρακλείου από αγρότες σταφυδοπαραγωγούς που ζητούν την επίλυση αιτημάτων τους γύρω από τη συγκέντρωση και τη διάθεση του προϊόντος τους. Τα επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία, στις οποίες τραυματίστηκαν περισσότερα από 20 άτομα, έχουν σταματήσει, αλλά η ατμόσφαιρα στην πόλη είναι βαριά και τίποτα δεν αποκλείεται για τις επόμενες ώρες. Οι αγρότες παραμένουν στην πλατεία Ελευθερίας, μπροστά από το μισοκαμένο κτίριο της νομαρχίας, φωνάζοντας διάφορα συνθήματα, και η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή. Αργά το βράδυ, τέλος, η Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών αποφάσισε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός του κτιρίου της νομαρχίας, αλλά ανέλαβε τη δέσμευση να περιφρουρηθεί ο χώρος για να μην δημιουργηθούν νέα έκτροπα. Το Πασόκ και ο Συνασπισμός με ανακοινώσεις τους καταγγέλουν απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ εναντίον των διαδηλωτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πλευρά του απαντά ότι οι εγκάθετοι του Πασόκ εξετέλεσαν σχέδιο βίας με τραμπουκισμούς και βανδαλισμούς. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται από το μεσημέρι στην εντατική μονάδα Αμερικανικού νοσοκομείου στην Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Άλκης Κούρκουλας, μεταδίδει. Στάσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Δημητρίου μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που παρουσίασε σήμερα και μεταφέρθηκε, όπως είναι γνωστό, στο Αμερικανικό Νοσοκομείο Admiral Bristol στην Κωνσταντινούπολη, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παρακολουθήσεως από τον καθηγητή Βίνκελ και το επιτελείο του. Πηγές του νοσοκομείου χαρακτήρισαν κρίσιμο το 24ωρο που διέρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το περιβάλλον του έγινε επίσης γνωστό ότι η πάντα κρίσιμη κατάσταση του Παναγιώτα του παρουσίασε κάποια μικρή βελτίωση αργά το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη υπό την Προεδρία του πρώτου της τάξης, Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Χαλκιδόνας, κ. Βαρθολομαίου. Ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου αναφέρει ότι η Σύνοδος έλαβε γνώση του καρδιακού επεισοδίου που υπέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εδεήθη διαιτητική αναποκατάσταση της υγείας του σεπτού ασθενούς. Από την Κωνσταντινούπολη, Άλκης Κούρκουλας για τον Αντένα. Σκληρή απάντηση στην Τουρκία δίνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της κοινότητας που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες για το θέμα σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας. Οι 12 επισημαίνουν ότι η αναθέρμανση των σχέσεων της Τουρκίας με την κοινότητα εξαρτάται από την επίλυση του Κυπριακού και τάσσονται υπέρ της ενότητας, της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Επίσης, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΟΚ τονίζουν ότι το 4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ΕΟΚ Τουρκίας δεν πρόκειται να αρθεί όσο η Ελλάδα δεν το επιθυμεί.
Εφιαλτική ήταν η χθεσινή ημέρα στην Αθήνα, με τις τιμές των ρήπων να ξεπερνούν κάθε όριο, όμως και σήμερα η κατάσταση δεν αναμένεται καλύτερη. Για το λόγο αυτό, το ΙΠΕΧΟΔΕ προχώρησε στη λήψη 7 μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας από το πρωί στον μικρό και μεγάλο δακτύλιο. Από τις 6 σήμερα το πρωί έως τις 5 το απόγευμα απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των δύο ταχύ επιβατικών αυτοκινήτων στο μικρό δακτύλιο. Τις ίδιες ώρες στο μεγάλο δακτύλιο απαγορεύεται η κυκλοφορία και των δύο ταχύ επιβατικών αυτοκινήτων με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Δηλαδή, στο μεγάλο δακτύλιο θα μπορούν να κυκλοφορούν αύριο μόνο τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Τα ταξί με μονό αριθμό επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν στο μικρό δακτύλιο. Σας υπενθυμίζουμε ότι το πρόστιμο για την παραβίαση του δακτυλίου είναι τουλάχιστον 41.300 δραχμές. Τα ελλείμματα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο μοτίβο αυτό κινήθηκε χθες η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού, ο οποίος εξήγησε ότι η ελπίδα προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επιτάχυση των αποκρατικοποιήσεων προκειμένου να ανασάνουν οι μισθοσυντήρητοι. Ο οικονομικός μας συντάκτης Γιώργος Νικολόπουλος παρακολούθησε την αποψινή σύσκεψη της κυβέρνησης για τα οικονομικά και μας ενημερώνει. Το πρόβλημα των ελλημάτων είναι μέγα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και η οικονομία δεν πάει καλά όταν υπάρχουν ελλείμματα, που κληρονόμησε η κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ με χρέος φέτος 2,6 τρισεκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή κάθε ελληνική οικογένεια, θέλω να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, θα πληρώσει 700 με 800 χιλιάδες βερεσέρια του ΠΑΣΟΚ φέτος. Ωστόσο, υπάρχουν ελπίδες για φορολογικές ελαφρύνσεις αν παταχθεί η φοροδιαφυγή και προχωρήσει η αποκρατικοποίηση. Όσα εξαγγέλθηκαν στη Θεσσαλονίκη θα τηρηθούν. Από σήμερα όμως, για να αντιθασευτούν τα ελλείμματα και να κοπούν οι δαπάνες, βγαίνουν τα μεγάλα μαχαίρια με συσκέψεις του Πρωθυπουργού στα βασικά υπουργεία που έχουν πρόβλημα. Η περικοπή δαπανών άλλωστε κυριάρχησε και στη χθεσινή σύσκεψη, αφού τα έσοδα που δεν θα εισπραχθούν είναι γνωστά και ανέρχονται στα 400 με 500 δισεκατομμύρια δραχμές. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο πατέρας σε εισαγωγικά που κατηγορείται από τους ίδιους του τους συγγενείς ότι βίαζε τις τρεις μικρές κόρες του. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φρήμη και της Έρικας Βαλιάνου. Μέσα σε αυτό το υπόγειο, το τέρας της Κυψέλης βίαζε καθημερινά εδώ και 4 ολόκληρα χρόνια με την απειλή μαχαιριού τα δύο ανήλικα κοριτσάκια του ηλικίας 16 και 14 χρόνων. Όταν όμως το περασμένο Σάββατο ο πατέρας Κτίνος επιχείρησε να βιάσει την 11χρονη αδερφούλα του, τα δύο κοριτσάκια έσπασαν και είπαν στη θεία τους τι συνέβαινε τόσο καιρό. Μπορώ να τα πάω στο γιατρό να τα κοιτάξουν. Αν υπάρχει βιασμός και τέτοια πράγματα. Αυτά τα παιδιά εμείς τα έχουμε ζήσει. Τα έχουμε μεγαλώσει. Τα πονάμε περισσότερο από αυτό. Και ό,τι γίνεται. Πήγα το Σάββατο το βράδυ στην παιδιά, το απόγευμα, και μου είπαν ότι τα βίασε. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο κοριτσιών, στην αστυνομία όλα γίνονταν μπροστά στα μάτια της μητέρας τους. Οι δύο γονείς, σε εισαγωγικά, έκαναν έρωτα μπροστά στα παιδιά τους. Σε βάρος του τέρατος της Κυψέλης σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια και αιμομιξία κατά εξακολούθηση. Περνάμε τώρα στο διεθνή χώρο. Ακίνδυνος ο βουλγαρικός πυρηνικός αντιδραστήρας που τέθηκε εκτός λειτουργίας την Παρασκευή. Στην Γιουγκοσλαβία, η Σλοβενία όπως και η Κροατία δεν θα περιμένουν άλλο για να ενεργοποιήσουν την ανεξαρτησία τους μετά το μορατόριουμ της ΕΟΚ που λήγει στις 7 Οκτωβρίου. Κύμα ξενοφοβίας στη Γερμανία. Για αυτές και άλλες εξελίξεις από το διεθνή χώρο μας ενημερώνει τώρα η Άννα Μπούτου. Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας από τον αντιδραστήρα ρυθμός 6 του βουλγαρικού πυρηνικού σταθμού του Κοσλοντούι που διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του για επισκευές, δήλωσε ο επικεφαλής μηχανικός του σταθμού. Τάγκς και τεθωρακισμένα του Γιουγκοσλαβικού στρατού πήραν θέση στα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία, ενώ ομοσπονδιακά αεροπλάνα βομβάρδισαν το Βουκοβάρ, προπήρια των κρατών στο Δούνεβι που πολιορκείται από Σέρβους και το στρατό. Σε περίπτωση απόσχησης των Σκοπίων και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης από τη Γιουγκοσλαβία, τίθεται θέμα επανακάραξη των σύνορων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Σερβικής Βουλής. Ομόφωνα, η Αλβανική Βουλή αποκατέστησε με νόμο την αθωότητα και τα δικαιώματα των πρώην πολιτικών κρατουμένων που είχαν φυλακιστεί επί Χότζα. Έληξε έτσι η απεργία πείνας που είχαν αρχίσει εδώ και μια εβδομάδα πρώην κρατούμενοι και συγγενείς τους στα Τίρανα και 6 άλλες πόλεις. Στη Γεωργία, ο εθνικιστής πρόεδρος Γκάμις Αφουρδία απείλησε τους οπαδούς αντιπολίτευσης και τους θαυσιαστές εθνοφρουρούς που αρνούνται να εγκαταλείψουν το μέγαρο της ραδιοτηλεόρασης. Κυβερνητικές δυνάμεις με τα θωρακισμένα και φορτηγά κινούνταν απόψε προς το κτίριο που συγκλονίστηκε χθες από έκρηξη. Ο πρόεδρος των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών λέει ότι η κυβέρνηση Κόλ θα μπορούσε να πιέσει για την αναστολή των κοινοτικών χορηγήσεων προς την Τουρκία, ώστε να πάψει η καταπίεση των μειονοτήτων στη χώρα αυτή, στην οποία οφείλεται ως ένα βαθμό το πρόβλημα των λάθρων μεταναστών από την Τουρκία στη Γερμανία. Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο αναζωπηρώθηκαν οι αντιθέσεις ακροδεξιών Γερμανών που συνεχίζονται επί δύο σχεδόν εβδομάδες σε καμιά δεκαριά πόλεις εναντίον κέντρων φιλοξενίας οικονομικών και πολιτικών προσφύγων. Οι ελληνικές υπηρεσίες έστειλαν στις αρχές της Ταϊλάνδης τα εντάλματα σύλληψης για την έκδοση του Ταϊλανδού υπηρέτη Πρασέτ Σετουασάνα και τριών ακόμη μελών της οικογένειάς του. Οι Ταϊλανδέζοι φέρονται ως υπαριθμόν ένα ύποπτη για τη δολοφονία της οικογένειας Χρυσαφίδη που έγινε στην Εκάλη τον περασμένο Ιούνιο.
Το δολάριο υποχώρησε χθες στις διεθνείς κρηματαγορές, ενώ ο χρυσός βελτίωσε τη θέση του και έκλεισε στο Λονδίνο στα 354 δολάρια ηγιά. Στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο το δολάριο είχε 132,80 γεν, 1,6625 μάρκα, 5,6635 γαλλικά φράγκα, 1,4490 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,7515 δολάρια. Και τώρα λίγα λόγια για τον σημερινό καιρό που θα επηρεάσει τις τιμές των ρήπων στην Αθήνα από την Εύη Παπαδάκη. Ενώ μέχρι το μεσημέρι ο καιρός δεν αλλάζει, με τον έφος στην Αθήνα να κάνει και πάλι έντονη την παρουσία του, από το απόγευμα το ελαφρό βορειαδάκι θα μας ανακουφίσει λίγο και το θερμόμετρο θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί. Συγκεκριμένα στην Αττική θα υπάρχει λίγη συννεφιά, που κατά περιόδους θα είναι περισσότερη. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι ασθενείς, από μεταβλητές διευθύνσεις. Και από το απόγευμα προοδευτικά θα γίνουν βόρειοι με ένταση όχι μεγαλύτερη από 4 εποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και θα κυμανθεί στην Αθήνα από 20 μέχρι 33 βαθμούς. Τοπική συννεφιά κάτω διαστήματα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι και εδώ θα είναι ασθενείς από μεταβλητές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Επόμενο δελτίο στις 9 το πρωί. Καλή σας νύχτα.